Και πάμε να υποδεχτούμε εδώ τον Υπουργό. Καλημέρα σα, κύριε Καραμαλή, Καλώ ήρθατε. Καλημέρα σα, κύριε Καθηγητά μα. Και εγώ Καλώς. ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχετε και πολύ καιρό να εμφανιστείτε. Πώς, πρέπει να είναι κανένα χρόνο, Είναι Κοιτάξτε, ε, νομίζω ότι η υποχρέωση ενό πολιτικού <coughs> όταν έχουν συμβεί ε, αυτά τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στι 28 Σεπτεμβρίου του 2023 είναι να μην βγαίνει και να κάνει αντιπαραθέσεις με όλο το σεβασμό στα μέσα μαζική ενημέρωση, αλλά να περιμένει να απολογηθεί, αν θέλετε, ή να δώσει τη μαρτυρία του στα θεσμικά όργανα μια συντεταγμένη πολιτεία. Επομένω, ήταν συνειδητή επιλογή, λέτε. Ήταν να, να μείνετε πίσω, επιλογή. Να μείνετε μακριά από τα media, από τα social media, και τα από... Θα σα ότι αμέσω ε, μετά το τραγικό αυτό γεγονό, αμέσω τόσο ο Πρωθυπουργό όσο και εγώ βρεθήκαμε ε, στο τόπο του δυστυχήματος. Εγώ έδωσα σα αμέσω <συμήματα> την παρέτησή μου. Το είδαμε, βέβαια. Και επίση θέλω να πω ότι σκύβω με απόλυτο σεβασμό ε, πάνω ε, στα, στα, θύματα ε, και στου ανθρώπου οι οποίοι ήταν εκεί και πόσο μάλλον στου συγγενεί του. Σα <συμή> ε, <συμή> αλλά σας είδαμε ξέρετε... να μιλάτε σαν πατέρα, κύριε Υπουργέ. Να σα πω αυτό κάτι. Είναι μια απόλυτος... συντονιστική για όλους Εγώ... Θα μου επιτρέψετε Είτε. να κλείσω με αυτό. Παρακαλώ, ναι. Νομίζω ότι αυτό το είδατε σχεδόν από όλα τα στελέχη της Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή η παράταξη διαχρονικά είναι μια παράταξη η οποία ποτέ δεν ξεπέρασε τα εσκαμένα. Λάθη κάναμε πολλά. Ε, 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 Εντάξει, ε, 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 σεβασμό εσείς όμως ένα λόγο παραπάνω. Απόλυτο σεβασμός όμως. Και μάλιστα αντιμετωπίζετε την κατηγορία που κρύβεστε. Σημαίνει. Να, ε, αυτό το χρόνο. Κύριε Παυλόπουλε, είμαι εδώ να απαντήσω σε όλες τι ναι, ναι. τις ερωτήσεις. Ναι, ναι. Αλλά αφήστε με μια κουβέντα ναι, τελειώσω. Ότι απόλυτο σεβασμός σημαίνει συνειδητή αποχή από το να εκμεταλλευόμαστε τον ανθρώπινο πόνο. Mm -hmm. Απολύτω σεβασμό δεν είναι μόνο να θυμόμαστε τα θύματα, δεν είναι μόνο να σεβόμαστε το πόνο, να σκύβουμε πάνω από το πόνο όλων αυτών των ανθρώπων. Σεβασμό είναι επίση να μην βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι που ανήκουν σε άλλου πολιτικού χώρου και για λόγου που όλοι καταλαβαίνουμε, να κάνουν, αν θέλετε, όχι πια συνειδητή εκμετάλλευση. Το λέω πολύ ευγενικά. Κάποιοι το λένε εργαλειοποίηση του πόνου. Mm. Αυτό σα ενόχλησε, κύριε Υπουργέ. Όλο αυτό το χρόνο φανταζόμαστε ότι δεν ήταν εύκολο χρόνο για εσά. Δεν Ειδικά, έχει. Κύριε Οικονόμου, δεν, το έχει, συγκρίνω τώρα με την τραγωδία. Δεν, Η τραγωδία καμία, δεν συγκρίνεται με τίποτα, δεν έχει κύριε καμία... Εγώ, εγώ, εδώ δεν ήρθα να σας μιλήσω για το πώς αισθανόμαι εγώ. Mm -hmm. Εδώ εγώ ήρθα να σας μιλήσω διότι έχουν ακουστεί πράγματα κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Καταλαβαίνω... Ότι έξω στην κοινωνία υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο είναι θυμωμένο και για τα τέμπη και για πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά καταλαβαίνω επίση ότι υπάρχει και ένα κομμάτι μια κοινωνία που θέλει να ακούσει. Να πάμε στι αλήθειε, λοιπόν. Ε, να μία πάμε στι αλήθειε. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω για αυτό το οποίο κυριαρχεί τι τελευ τελευταίε ημέρε μετά το δημοσίευμα τη εφημερίδα ε, Το Δήμα. εάν μπορείτε με έναν τρόπο να διαβεβαιώσετε και με ποιον τρόπο ότι το βράδυ της τραγωδίας δεν πήραξε κανείς τα ηχητικά ντοκουμέντα. Ότι δεν δόθηκε καμία εντολή, δεν υπήρξε καμία επιλογή, καμία σπουδή, καμία προτεραιότητα να πάτε να σώσετε ή να φτιάξετε κάτι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Μία κλασική πολιτική απάντηση, ξέρετε ποια θα ήτανε. Εγώ παρετήθηκα εκείνο το βράδυ. Τι μου λέτε εσείς τι έγινε μετά. Και να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να το κάνω για έναν πολύ απλό λόγο. Διότι αυτή η θεωρία συνωμοσιολογία σε αυτό το τόπο, ειδικά σε ένα τόσο τραγικό συμβάν, στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα, αυτή η πολιτική εκμετάλλευση και η θεωρία συνωμοσία πρέπει κάπως να τελειώσει. Έγινε Εν πάση... κάτι όμως εδώ κύριε Υπάρχει πάση... ένα γεγονό. Δεν το ξεπεράσουμε. Μα λέει Σας... ότι έγινε μοντάζ. Υπήρχε ένα δημοσίευμα του βήματο τη Κυριακή που λέει μην νομού... mm. έγινε μοντάζ στα τέμπη. Έγινε μοντάζ. Δεν έγινε πρώτο. Σε μια σοβαρή και συντεταγμένη κοινωνία mm. μπορώ εγώ να λέω ό,τι θέλω και να υποστηρίζω την κυβέρνηση. Mm. Αυτό είναι ο ρόλο μου. Και εσεί ω δημοσιογράφοι να έχετε το ρεπορτάζ σα ναι, ναι. και να λέτε αυτά που θέλετε. Γι' αυτό σα ρώτησα πώ μπορείτε να μα απαντήσετε. Εγώ σα απαντώ τι πιστεύω, ναι, χωρί ναι, ναι. να έχω στοιχεία. Ναι. Αλλά αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι όσο εγώ ήμουν υπουργό, δεν είχαν περιέλθει στην αντίληψή μου ότι γινόντουσαν αυτά τα πράγματα σε διάφοση, σε τέτοιου οργανισμού. Εσεί κύριε Υπουργέ, που... Και θέλω να σα πω και κάτι άλλο που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Ναι. Ό,τι και να λέμε εμεί εδώ, ένας είναι αρμόδιο. Να το διαλευκάνει αυτό και αυτό είναι ελκυστικό. Ναι, αλλά ένα λεπτό. Εάν εκείνο το βράδυ είχε πάει κάποιο, το βράδυ τη τραγωδία που μετρούσατε του νεκρού, προσπαθούσατε να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το κακό που μας είχε βρει, Αν εκείνο το βράδυ λοιπόν τι πρώτε τιμέ είχε πάει κάποιο στο νοσέ, περιγράφονται λιμουζίνε κτλ. Και, και είχε πάει το υλικό για να το πειράξει, θα το ξέρατε. Εγώ εκείνο το βράδυ είχα παρετηθεί. Δεν ήμουν υπουργό. Το βράδυ τη τραγωδία, το, το βράδυ παραιτηθήκαμε. Παραιτηθήκαμε μερικο... με... μερικέ ώρε. Το βράδυ εκείνο δεν μπορεί κανένα με βεβαιότητα να σα πει ναι. ποιο πήρε ή ποιο δεν πήρε τα ηχογραφημένα μηνύματα. Αλλά ξέραμε ποιο είχαν είναι... αρμοδιότητα να είναι εκεί. Να Ωραία. είναι στην πρωτεύουσα. Πιέ... Δεν μπορούσα να πάω εγώ. Κύριε εκεί. Εγγνώμη, ξέραμε ποιοι είχαν αρμοδιότητα. Mm -hmm. Και όπω σα είπα, αυτή τη στιγμή. Όπω έχει πει και ο αρμόδιο υπουργό τη δικαιοσύνη, νομίζω εδώ σε εσά, ναι. όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα βρίσκονται στα χέρια των ανακριτικών αρχών. Το σύνολο. Αυτός όλα σύνολο. τα ηχητικά ντοκουμέντα. Ναι. Δεν τα έχετε ακούσει όλα ούτε εσεί, ούτε εγώ. Σωστά. Θα τα ακούσουμε λοιπόν όλα τα ηχητικά ντοκουμέντα και θα βγάλουμε εσείς τα συμπεράσματά μα. Έτσι, να σα ρωτήσω κάτι, σα κατηγορούν για πάρα πολλά. Σα κατηγορούν για την μη ολοκλήρωση τη 717. Σα λένε ότι είχαμε τρένα της δεκαετίας του 50 και του 60, μάλλον υποδομές του 50 και του 60 και τρένα ε, σύγχρονα τα οποία έτρεχαν πάνω σε ράγες που δεν θα έπρεπε να τρέχουν ή πάνω σε μια υποδομή που δεν θα έπρεπε να τρέχουν, σας κατηγορούν για, για πάρα πολλά. Εσείς αυτή τη στιγμή έχετε καταλήξει τι έφτεξε και φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία. Είναι μόνο το ανθρώπινο λάθο. Είναι ο κ. Βασίλη που ήταν εκεί που είναι προφυλακισμένο. Είναι η υπόλοιπη ομάδα των ανθρώπων που θα έπρεπε να κάνουν τη δουλειά και δεν την έκανε σωστά. Φταίτε κι εσεί. Έχετε ευθύνη γι' αυτό. Ευθύνη έχω πολιτική ευθύνη και γι' αυτό παραιτήθηκα αμέσω. Και αυτό δεν το λέω, ξέρετε, έτσι, αν θέλετε, για να μπορέσω να διώξω από πάνω μου οποιαδήποτε άλλη ευθύνη. Είναι κάτι το οποίο έκανα εκείνο το βράδυ συνειδητά, γιατί θέλω να σας πω κάτι. Όταν φτάσαμε με τον Πρωθυπουργό εκείνο το πρωινό σε αυτό το τόπο, πραγματικά δεν θέλω να ευχηθώ σε κανέναν να δει τις σκηνές που είδαμε εμείς. Επομένως, εγώ εκείνο το βράδυ, κύριε Οικονομική και κυρία Παυλόπουλου, δεν ήξερα τι είχε συμβεί. Κανεί μα δεν ήξερε ναι, τι είχε ναι. συμβεί. Ναι, δεν ήξεραμε αν είχαν γίνει λάθη, δεν είχαν γίνει λάθη. Ποιο ήταν ο λόγο, οι λόγοι. Χάος. Επικρατούσε ένα χάο. Επομένω, αυτό που είπα στο μυαλό μου και είπα και στον Πρωθυπουργό, είναι ότι εδώ πέρα θα χρειαστεί μια διαχείριση και διελεύκανση μιας υπόθεση πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί για λόγους αρχής... Ο υπουργό που είχε την υψηλή εποπτεία σε αυτόν τον οργανισμό ναι. να είναι επικεφαλή και τη διερεύνηση. Γι' ναι, αυτό Σα λένε, κύριε Καραμαντή, ότι ενώ όντω αναλάβατε την πολιτική ευθύνη, η οποία είναι και αντικειμενική, σε πρώτο χρόνο, για να στείλετε το μήνυμα ότι ναι, εγώ δεν με ενδιαφέρει καρέκλα, γίνει, έχει γίνει μια τραγωδία. Την ίδια ώρα, λίγο και αργότερα, βάλετε ξανά υποψηφιότητα. Να τα βάλουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν, να το... αν σκεφθήκατε με φόντο. Και την απόφασή σα, την επιλογή σα, η οποία δεν είναι στην Είναι αλήθεια ότι δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Αλλά με φόντο την τραγωδία να πείτε, εγώ δεν θα είμαι υποψήφιο για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ναι, ναι. Με ρωτήσατε, κυρία Οικονόμου, για την 717. Έχω δώσει εξηγήσει και θα προσπαθήσω και εδώ να σα δώσω πολύ απλέ εξηγήσει. Mm -hmm. Εδώ κατηγορούμε εγώ και η κυβέρνηση γενικότερα για δύο πράγματα που είναι αντιφατικά. Αυτή τη στιγμή, τι είναι η F-17 για να το καταλάβουν όσοι μας ακούνε, είναι ένα σύστημα τηλεδίκης και σηματοδότησης. Mm. Είναι ένα σύστημα που είναι σε ένα παζλ διαφόρων συστημάτων που πρέπει να είναι έτοιμα μέχρι το 2030. Mm. Ποια είναι αυτά, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ψηφιακές επικοινωνίες, όχι ότι δεν υπάρχουν επικοινωνίες σήμερα, mm. ψηφιακές mm. επικοινωνίες mm. μεταξύ mm. σταθμαρχών και τρένων, mm -hmm αυτό λέγεται GCMR, και το λεγόμενο ETCS, που είναι ένα σύστημα αυτόματης πέδησης. Τα έχουμε αυτά σήμερα? Θα σας εξηγήσω. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουν ο, οι Ευρωπαϊκοί Σιδηρόδρομοι Ψηλών Ταχυτήτων μέχρι το 2030. Μάλιστα. Αυτή είναι η οδηγία. Mm -hmm. Και όλες οι χώρες σιγά σιγά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς μπορεί να έχουμε, έχουμε το σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης αφού τελείωσε το 2023, mm -hmm. Μια σύμβαση που την παρελήφθη διελειμμένη, με πάρα πολλά προβλήματα, με απίστευτες καταγγελίες, mm -hmm. με σπασμένη στη μέση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργό χθε. Mm -hmm. Αυτή λοιπόν με χίλια ζόρια καταφέραμε και τη τελειώσαμε. Δυστυχώ τη τελειώσαμε. Δεν τη σταματήσατε, Είτε, επομένως, δεν τη σταματήσαμε. Αυτοί. Δυστυχώς Τη τρέξαμε, αλλά δυστυχώ τελείωσε τρει μήνε μετά, μετά, τι... το, μετά το δυστύχημα. Mm -hmm. Ευθύνεται αυτό. Να σα πω και κάτι. Εδώ, ε... Το ότι δεν είχαμε τηλεδιοίκηση λένε πολλοί. Αν είχαμε την τηλεδιοίκηση, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί η τραγωδία Δεν η σχή, μπορεί κανεί ο... με βεβαιότητα να το πει αυτό. Ναι, αλλά θα είχε συμβάλει στο να απομειωθεί κατά πολύ το ρίσκο. Να σα πω κάτι. Κινδύνου. Στην Ισπανία και στη Γερμανία, με τέτοια συστήματα, ναι. ειδικά στη Βαυαρία, εκείνη τη στιγμή που είχαν συστήματα ακόμα και αυτόματη πέδηση, ναι. ο σταθμάρχη έπαιζε με το κινητό του ναι. και έγινε ατύχημα. Ναι, αλλά εκεί δεν θέλω, έχουν δύο γραμμέ. να μία πω. Πάνω, μία κάτω αυτό κοινωνική. το κάνει ναι. ακόμα χειρότερο, διότι στι δύο γραμμέ ναι. δεν έπρεπε ποτέ να γίνει τέτοιο αστύχημα και ναι. αυτό, ναι. αν θέλετε, το επιχείρημά σα ναι. εντείνει και το δικό μα επιχείρημα περί ανθρώπινου λάθου. Αλλά μην πάμε στα τεχνικά. Βάλιστα. 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 Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί μα κατηγορούν. Ότι ρε παιδιά, μα λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Έπρεπε αυτή τη σύμβαση, αφού ήταν τόσο προβληματική, όχι μόνο εσεί, στην κυβέρνηση, να την καταγγείλετε από το 16. Και από το 17 και από το 2018 και το 2021. Εγώ όταν ανέλαβα, είχα λοιπόν στα χέρια μου να τελειώσω το σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης με εγκεκριμένη αν θέλετε έγκριση από το ελεγκτικό συνέδριο, δηλαδή η ίδια η δικαιοσύνη μου έλεγε τρέξτο, ή να πω τη διαλύω και φτου και από την αρχή. Χω... Χωρί να αστα... σα Θα σήμαινε χρόνο, <σταστασίλια> λεφτά. <στασίλια> λοιπόν, Άρα πήρατε μια απόφαση λοιπόν, Ακούστε τώρα τι γίνεται, Διότι εδώ πέρα υπάρχει ένα παραλογισμό. Έρχεται λοιπόν μετά τα κόμματα τη αντιπολίτευση και μου λένε ότι εσύ ευθύνεσαι και εσεί ευθύνεστε που δεν τελείωσε η σύμβαση. Ναι. Άρα δεν μπορεί να κατηγορούμαστε και για τα δύο πράγματα. Αυτό είναι μια αντίφαση. Ένα Έχετε το κρατούμε. Ναι, αλλά σα λένε από την αντιπολίτευση ότι λέγατε όταν σα ρωτούσαν για την ασφάλεια προ Τεμπον λέγατε μέσα στη Βουλή ότι μη θέτετε τέτοια θέματα. Ακριβώς. Είναι ασφαλή τα τρένα. Και αυτό ίδια ώρα... Άλλη... ήταν, ένα, ήταν ένα λάθο αυτό. αυτό. Πάλι μία μονταζιέρα αυτό. του ΣΥΡΙΖΑ. Αγνοούσατε προειδοποιήσει στελεχών θα του Θα τα πούμε όλοι. Είναι Μοντα... Ήταν μονταζιέρα. Ήταν διότι η ερώτηση αφορούσε, ακούστε, το τρενάκι του Πιλίου. Και θέλανε τότε οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ που μου κάναν την ερώτηση να βγάλω του μηχανοδηγού που είχαμε, του πιστοποιημένου από τον ΟΣΕ και να βάλω άλλου. Ναι. Και είπα ότι με αυτό το τρόπο... Για το πήλιο τρο... μιλάμε. Ε, βέβαια. Μας. Άρα καταλαβαίνετε Ζου. ότι δεν εδώ είχε πέρα... είχε σχέση με το σιδηρόδρομο στα Εδώ πέρα το 90% όσων μα ακούνε θεωρούν ότι 8 μέρε πριν γίνει το ατύχημα ο Καραμαλή βγήκε και έλεγε... Έτσι είναι. Δεν, δεν τρέπεστε. Υπάρχει δεν υπάρχει... Μα για γύρισα και του είπα σίδηλος. ότι είναι ντροπή να θέτετε θέματα ασφαλεία όταν θέλετε απλούστατα να βγάλετε το τρένο από την κεντρική, αν θέλετε, διαχείριση του ΟΣΕ και να το δώσετε σε ένα Δήμο. Ναι, αλλά σα λένε, κύριε, κύριε ότι εντάξει αυτό. Αλλά υπήρχαν και προειδοποιήσει. Από στελέχη, Μα, πάμε, από συνδικαλιστές Πάμε στις του ΟΣΕ, προειδοποίησεις που Να ότι τις απαντήσουμε να μία μία άμεσο κίνδυνο. Άλλος Και ένας, εσείς τις παραβλέψατε Άλλος ένας μύθος mm. Οι προειδοποίησεις δεν ήταν για τυχήματα Αλλά οι προειδοποιήσει ήταν ότι έχουμε ένα πολύ προβληματικό δίκτυο το οποίο το γνωρίζαμε διότι η κυρία Παυλόπουλε και η κυρία Οικονόμου επί 10 χρόνια και δεν κατηγορώ κανέναν. Λόγω μνημονίου, λόγω οικονομικών δυσκολιών δεν είχε πέσει ένα ευρώ πίσω, στη συντήρηση του σιδηροδρόμου. Ναι, ναι. Είχαν απόλυτο δίκιο. Η δεκαετία τη κρίση λέτε. Τώρα. Και σίγουρα είχαμε ζητήματα ασφαλεία. Κανένα δεν λέει ότι δεν υπήρχαν ζητήματα ασφαλεία. Mm -hmm. Κανένα, και α μου φέρετε ένα χαρτί. Ένα χαρτί ναι, ναι. που να λέει ότι θα γινότανε, ότι εμείς προειδοποιούμε ότι θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα. Mm -hmm. Και παρένθεση εδώ. Ακόμα και αν είχε γίνει αυτό. Αν υπήρχε τέτοιο έγραφο, Ακόμα και αν είχε έρθει κάποιο και είχε πει στην κυβέρνηση, παιδιά κοιτάξτε να δείτε. Κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε. Πράγμα το οποίο σας λέω δεν ισχύει. Δεν υπάρχει και, και ο χαρτί μπορώ στη... να σα δώσω. Βεβαίω ο... δεν υπάρχει τα και ο χαρτί. Τα χαρτιά αυτά. Τα χαρτιά αυτά τα έχω παραδώσει στη Βουλή. Μα, τα έχω όχι, τα, τα, είχα, τα, δε... τα, τα α... Βουλή. Αλλά δεν υπάρχει Αυτό... Άλλο, αυτοί. Να... Αυτοί. Άλλο να, λες να λε ότι υπάρχουν ζητήματα στο σιδηρόδρομο. Ναι, ναι. Και επίση λένε πολλέ. Κίνδυνο ατυχήματο σα έχει πει ακόμα χειρότερα. Κινδύνου είχαμε γιατί είχαμε μικρού εκτροχιασμού. Και στο άδενδρο είχαμε. Δυστυχώς, με θύματα. Ωραία. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν και Όχι αυτά τα συμβάντα. Αν είχαν επισημανθεί κίνδυνοι από του συνδικαλιστέ ή από του εργαζόμενους, ότι εδώ πάμε στα βράχια, έχουμε πρόβλημα σοβαρό ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Δεν, δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο που να προειδοποιεί κανέναν ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν κλείσει ο σιδηρόδρομο, πάμε στα βράχια. Ούτε σα είχαν ζητήσει. Ακούστε όμω κάτι άλλο. Αν μου επιτρέπετε πάνω σε βεβαίως. αυτό που λέτε. Ούτε σα είχαν εισηγηθεί εξαιτία τη έλλειψη της όλου αυτού του συστήματος του εξυγχρονισμένου να μειώσουν ταχύτητα η οι, ή να προσθεθεί μία ακόμη κάνε... βάρδια για παραπάνω ασφάλεια. Είσ... Αυτά σας είχαν, είχαν συζητήσει. Και τα είχαμε κάνει όλα αυτά και να σας πω ότι όταν εμείς αναλάβαμε τον ΟΣΕ ναι. είδαμε τις τεράστιες ελλείψεις και προσλάβαμε 400 ανθρώπους. Mm -hmm. Μέσω ΑΣΕΠ. Όταν είδαμε ότι η ΑΣΕΠ ε, καθυστερεί, ναι, ναι. γιατί έχει μια διαδικασία, πήγαμε και είπαμε ότι θα πάρουμε ανθρώπους με ορισμένο χρόνο. Mm -hmm. Άρα ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, mm -hmm. στο βαθμό του δυνατού το κάναμε. Αυξήσαμε το προπολογισμό του ΟΣΕΠ. Τις βάρδιες για τις να... Αυξήσατε. Και τις βάρδιες τις, τις αυξήσαμε αφού, αφού φέραμε κόσμο. Και εκείνο το βράδυ, το μοιραίο εκείνο βράδυ, έφυγε πιο νωρί. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια άλλη συζήτηση και εδώ να δεχθώ όση κριτική θέλετε ως μέρος του πολιτικού συστήματος για τις παθογένειες του ελληνικού δημοσίου. Αλλά μην πάμε και μην πηδάμε συμπεράσματα και λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Εσείς... Ήθελα επίση να σας απαντήσω ποια ήταν η δεύτερη ερώτηση σας είχε να κάνει με τι δικλείδε ασφαλεία. Με τη μείωση ταχύτητα στο Και σύμπολ. με τη μείωση ταχύτητα. Το λέει ο Άξελ, πω... το ασημένιο βέλο που μα παρουσίαζαν στη Θεσσαλονίκη κάποιοι πρώην υπουργοί και τα λοιπά. Πω... Κάτι σύγχρονα τρένα. Κάτι το οποίο... Αυτά μπορούσαν ίσως να τρέχουν πάνω στι ράγε μα. Ακουστεί τεχνικό, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. <σοπίως> τα τελευταία χρόνια, επειδή όπω πολύ καλά γνωρίζονται, αυξάνονται οι ταχύτητε στα τρένα και εξυγχρονίζονται τα τρένα σε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οδηγίε τη Ευρώπη που και εμεί έχουμε, που η ασφάλεια των τρένων δεν τη καθορίζει ο οικονόμου ο Καραμαλίσκο Παυλόπουλο. Mm -hmm. Ούτε Τώρα... μια υπηρεσία στο Υπουργείο η οποία μπορεί να έχει τρει φορέ. Μιλήσαμε <συμπή> κύριε Υπουργέ για τι ευθύνε σα. Εγώ θέλω <συμπή> να <συμπή> θέσω και ένα άλλο <συμπή> θέμα. Το καθο... Το καθο... Υπήρχε ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων που από το 2015 <συμπή> δεν είχε, είχε τι ευθύνε, αλλά δεν μπορούσε όπω πάντα στην Ελλάδα να τι υλοποιήσει. <συμπή> Εμείς Εμεί το 19 δώσαμε τα εργαλεία και τι δυνατότητε σε αυτή τη ρυθμιστική αρχή να μπορεί να κάνει τη δουλειά τη. Επομένω. Ναι. Εάν κάποιο μα έλεγε, έπρεπε να μα πει ότι είναι επικίνδυνο ο σιδηρόδρομο, γιατί είπατε για του συνδικαλιστέ ναι, 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 ναι. και είπατε αυτό για όλου. ναι, έπρεπε, έπρεπε, έπρεπε αυτό το πράγμα να μα το είχε πει η, η αρμόδια ρυθμί. αρχή. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μιλήσαμε για τι ευθύνε σα πριν τι πολιτικέ, είπατε τι αναλάβατε και έτσι είναι, αυτό ισχύει. Σα θέτουν όμω και θέμα ποινικών ευθυνών οι αντίπαλοί σα. Και χθε ο ΣΥΡΙΖΑΙ ρώτησε τον πρωθυπουργό. Εάν είναι έτοιμο να δεχτεί μια προανακριτική επιτροπή στη Βουλή για να τη θέσουν οι ίδιοι, να τη φέρουν στη Βουλή, να τη δεχτεί η κυβέρνηση και να προχωρήσουμε παρακάτω σε διερεύνηση και πιθανόν σε ειδικό δικαστήριο, αν βρεθούν και διερευνηθούν αυτέ οι ευθύνε που σα αφορούν. Εσεί είστε έτοιμοι να βρεθείτε μπροστά σε μια προανακριτική, Κοιτάξτε, και θα το κάνετε. Ακούστε, εγώ δεν κρύβομαι. Και το είπα στη Βουλή, εκεί που πρέπει να το πω, νομίζω με το πιο καθαρό και ψύχρεμο τρόπο. Δεν κρύφτηκα ποτέ πίσω από καμία βουλευτική ασυλία. Mm -hmm. Αυτά τα οποία ακούγονται δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λυπάμαι που το λέω άνθρωποι που τα λένε αυτά ή δεν γνωρίζουν ή είναι ανιδέοι. Η βουλευτική ασυλία εδώ πέρα δεν έχει καμία σχέση. Είτε ήμουν βουλευτή, κύριε Παυλόπουλε, είτε δεν ήμουν βουλευτή. Με τη διαδικασία του άρθρου 86 θα Πάλι ναι. το ίδιο θα συνέβη. Να σα πω κάτι. Άρα, αν υπάρχει ε... κατηγορητήριο, εσεί θα πάτε. Θα πρέπει να έρθει το κατηγορητήριο. Αν υπάρξει, αν, αν υπάρξει αν. κατηγορητήριο, θα ναι. πρέπει να το δούμε και εγώ είμαι, είμαι πάντα στη διάθεση ναι. όλων των αρχών να δώσω εξηγήσει. Αλλά το... ακούω, ακούω κάτι άλλο το οποίο είναι εντελώ παράλογο. Το... Ότι αυτή τη στιγμή <σκυρίζει> με κατηγορούν χωρί να υπάρχουν κατηγορίε. Ναι. Ποια είναι η κατηγορία, Ένα Δηλαδή, εγώ είμαι διατεθειμένο παιδε... να απαντήσω για στα πάντα. Υπάρχει εξόντωση. Ποια... Λέτε όχι, ότι όχι, όχι, κοιτάξτε. Να σας σε ένα κράτο δικαίου. τον θάνατο 57 ανθρώπων. Δεν μπαίνω σε αυτό. Σε ένα... κοιτάξτε Γιατί μιλάτε αυτό. για φυσική εξόντωση. Σε ένα κράτο. εγώ δεν μίλησα ποτέ για φυσική εξόντωση. Όχι, ότι οι αντίπαλοι σα ναι. επιδιώκουν όχι μόνο το πολιτικό ανάδοχο με την πολιτική, τον καταλογισμό πολιτικών εθνών, αλλά φτάνουν στο σημείο περίπου να επιδιώκουν ακόμη και τη φυσική εξόντωση. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική Παλήσε. και δεν θα απαντήσω, ξέρετε. Ό, ότι και νομίζω ότι με γνωρίζουν και όσοι μας ακούνε ότι γενικά έχω, είμαι ένας πολιτικός και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξεπερνά τα όρια. Μάλιστα. Και όταν δεν ξεπερνά τα όρια δεν θα απαντήσω ποτέ και σε επιθέσεις που είναι κάτω από τη μέση και εκτός ορίων. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει και για αυτά που κάνει. Πάμε τώρα όμως σε όλο αυτό το ζήτημα. Ακούστε τι λέει η αντιπολίτευση. Κάντε μια προανακριτική, έτσι, δεσμευτείτε ότι θα την ψηφίσετε. Υπάρχουν, Υπάρχον, κατη... κατηγορίε. Ακούστε τι άλλο ψέμα λένε. Mm -hmm. Και αυτά θέλω να τα πω, διότι καταλαβαίνω ότι ο πολλή κόσμος δεν παρακολουθεί σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια ξέρετε, και δύσκολε νομικέ έννοιε. Μα, καρα... Μα φέραμε, λέει, προανακριτική η προανακριτική για την 717 και τα Τέμπη. Η προανακριτική για την 717 δεν είχε καμία σχέση με τα Τέμπη. Μάλιστα. Αφορούσε μία οικονομική ναι. σύμβαση. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει πουθενά η λέξη των τεμπών. Δεν αφορά την τραγωδία. Να περιμένουμε, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Οικονόμου, να κάνει αυτό ο άνθρωπο που είναι στη στιλάριστα τη δουλειά του. Να δούμε πού θα καταλήξει και τι θα πει. Να δούμε τι θα γίνει. Αν δηλαδή υπάρχουν okay. κατηγορίε στον εισαγγελέα, εσεί θα βρεθείτε. Μα Μ... εννοείται ότι αν ο εισαγγελέα γυρίσει και πει ότι υπάρχουν εδώ πέρα κατηγορίε συγκεκριμένε. Mm -hmm. Όπω όλοι οι πολίτε, θα σταθώ όρθιο και δεν θα γυρίσω δεν θα να πω ότι κρύβομαι πίσω ναι, από το δάσο. Θα το ερώτημα που έβαλε Γιατί, και... Γιατί δεν υπάρχει ασυλία εδώ. Γιατί εδώ και να χειρίσω αύριο το πρωί, εγώ και να πω παρετούμε από την ασυλία μου, mm -hmm. αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάω να δικαστώ. Και επίση να παρετηθώ από ό,τι θέλετε. ήταν και οι συγγενεί πάντω αυτό, κύριε Υπουργέ, ναι. και αυτό είναι μια, ευαίσθη, μια ευαίσθητη. Ναι, προφανώ όχι. Λένε πολλοί συγγενεί θυμάτων να πάει να δικαστεί στο φυσικό δικαστήριο Καραμαλή. Να τον δούμε μπροστά στο δικαστήριο. Τι απαντάτε σε αυτό. Απαντάω ότι δυστυχώς, και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, υπάρχουν όπως σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες συγκεκριμένες διαδικασίες. Mm -hmm. Και στην ευρωπαϊκή κοινότητα και για τους αξιωματούχους υπάρχουν, το οποίο δεν είναι προνόμιο. Είναι μια διαδικασία. Ναι, mm ναι. -hmm. Και αυτή η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Και αν κάποιο πιστεύει ότι, δεν τον προκαλώ, ακούστε με, mm -hmm. τον παρακαλώ, mm -hmm. αν κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχουν στοιχεία συγκεκριμένα, τα οποία δείχνουν ότι εγώ έχω τις οποιοδήποτε ποινικέ ευθύνε. υπάρχει διαδικασία την οποία πρέπει να κάνουν. Δεν μπορώ όμως να ακούω, συγγνώμη θα το πω, αυτή τη γελιότητα του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι εμείς δεν θα συντάξουμε καν πόρισμα, δεν θα συντάξουμε καν πρόταση για προανακριτική, διότι ναι. εσείς δεν την ψηφίζετε. Ναι. Αυτά τα πράγματα ξέρετε, όταν καταραίουμε όλες τις διαδικασίες και όλους τους θεσμούς, τότε δεν γινόμαστε μια σοβαρή Μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον, κύριε, κύριε <coughs> ε, θα, θα, το πω όπως το λέει η αντιπολίτευση. Λέει ότι ήταν ε, πέτσινη η ανάληψη της πολιτικής ευθύνη, γιατί λίγο καιρό αργότερα κατεβήκατε υποψήφιο ξανά ε, για βουλευτή. Τι λέτε σε αυτό. Γιατί κατεβήκατε. Κοιτάξτε, δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Ειλικρινά σα μιλάω. Ούτε, αν θέλετε, ένα καπρίτσιο δικό μου. Ότι επειδή λέγομαι Καραμαλής, κάποιος μου χρωστάει. Ξέρετε, στην πολιτική, εγώ δεν μπήκα στα 20. Μπήκα στα 40. Mm. Επομένως, δεν είναι αυτός ο σκοπός για μένα η πολιτική. Εγώ εκείνη τη στιγμή παραιτήθηκα από υπουργό, έδωσα τις εξηγήσει μου το τρίμηνο, έκανα έναν πολύ δύσκολο προεκλογικό αγώνα, διότι είχα ένα τεράστιο βάρος. Mm. Και αποφάσισα να πάω στου ψηφοφόρου, να πάω στου συμπολίτε μου και αυτοί τελικά να, στους να στους βγάλουν στους. την τιμωρικορία. Και να σα πω και κάτι άλλο. Εγώ καταλαβαίνω και έχουν έρθει και με έχουν πιάσει και αρκετοί άνθρωποι που ανήκουν και στο χώρο μα και μου ναι. λένε. Ξέρει, μου λένε μπροστά, μήπω δεν έπρεπε. Mm. Το ακούω αυτό με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά στο τέλο είμαστε σε μια δημοκρατία. Και οι πολίτε αποφασίζουν. Αλλά ξέρετε πάντα, τι δεν δέχομαι. Να λιδωρούνται οι ψηφοφόροι, όχι δικοί μου. Αφήστε τώρα. Εγώ είμαι ο τελευταίο τροχό τη αμάξη. Γιατί ο πραγματικό στόχο τώρα εδώ, για να μιλάμε και λίγο πολιτικά, είναι ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Λοιπόν, έχετε δει πραγματικά πώ απαξιώνουν του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία όταν λένε ότι σιγά πήρατε μόνο 41% και το 41% αυτό λέει λόγω τη αποχή τελικά είναι 30%. Mm -hmm. Εδώ έχει ένα πρόβλημα η αριστερά. Σοφιστίες. Δεν είναι να κάτι, Είναι ένα πρόβλημα δημοκρατική νομιμοποίηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε ναι, δύσκολη απόφαση. Αποφασίζει ναι. ο λαό και η πλειοψηφία. Και, Έτσι και, 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 αλλά στι στις, στις, στις αποφάσει αυτέ μπορεί κάποιο να συμφωνεί, να κατηγορεί, αλλά αυτό που σε ψηφίζει στο τέλο αποφασίζει, όχι μόνο εσένα ω εκπρόσωπο, αλλά και συνοπτικά. Σας... Και κύριε. να σα πω και κάτι άλλο Ελάτε. για αυτέ τι εκλογέ. Νομίζω ότι ο χειρισμό τη υπόθεση αυτή με την άμεση παρέτηση και με το να βγούμε στον ελληνικό λαό, ειδικά ο Πρωθυπουργό, και να μιλήσει με όλη αυτή την αλήθεια, τελικά απέδειξε ότι ο κόσμο τον εμπιστεύτηκε mm -hmm. και τον στήριξε και για να κάνει τη διελεύκανση. Για τι προηγούμενε εκλογέ, λέτε. Και, Μάλιστα, και, ναι, 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 ναι. και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει και τώρα. Κύριε Υπουργέ, επειδή το ζητάνε κάποιοι, όντω, αλλά μπορεί να το ζητήσουν και άλλοι, θα ήσασταν έτοιμο να συναντηθείτε με του συγγενεί των θυμάτων. Κοιτάξτε να δείτε. Βεβαίω είμαι έτοιμο να συναντηθώ με τον οποιονδήποτε. Αν σα το ζητήσουν, Εγώ, θα πάτε να του ζητήσετε. Θα σα αποκαλύψω και κάτι σήμερα στην εκπομπή σα που δεν το έχω πει. Στην Εξεταστική Επιτροπή με ρωτήσανε. Η Εξεταστική Επιτροπή ήταν μια διαδικασία 9,5 ώρων σχεδόν, όπου έδωσα, νομίζω, απαντήσει χωρί καμία έπαρση και χωρί καμία ίση και χωρί να κουνήσω το δάχτυλο, όπω είπαν οι αντίπαλοι μου, και σα καλώ να το δείτε, σε όλα. Και με ρώτησαν και μου είπαν, γιατί δεν έχετε συναντηθεί με του γονεί. Ναι, ναι. Και χωρί καν, ξέρετε, να φιλτράρω το οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη ψυχή μου, ξέρετε τι είπα, ότι εγώ αν είμαι στη του, δεν θα ήθελα να συναντηθώ. Με κάποιον ο οποίο είχε μια γενικότερη υποπτία όλου αυτού του συστήματο. Και τελικά με πήραν κάποιοι γονεί τηλέφωνο. Α, σα πήραν. Οι οποίοι, ξέρετε, δεν είναι από του ε, γονεί οι οποίοι για του δικού του λόγου θέλουν να έχουν βήμα. Προβολή. Άλλοι θέλουν και αυτό είναι δικαίωμά του και το σέβομαι πολύ. Γιατί τότε. αισθάνονται ότι αντλούν δύναμη από αυτό. Του είδατε αυτού του ανθρώπου. Του μίλησα, δεν του έχω δει. Και θέλω να μιλήσω, αλλά θέλω να μιλήσω και με ανθρώπου οι οποίοι μπορούμε να κάτσουμε κάτω με ψυχραιμία, να ανταλλάξουμε απόψει, να ανταλλάξουμε τα συναισθήματά μα. Διότι ξέρετε, πολλέ φορέ ο θυμό, η οργή, απόλυτα δικαιολογημένα αντιδράσεις όταν έχει χάσει. Όταν έχεις χάσει δύο παιδιά, υπάρχει οικογένεια στα Τρίκαλα που, έχει, που ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Δεν το συζητάμε. Πώ μπορεί να μιλήσει με αυτού του ανθρώπου, mm. και ακόμα και αν λέγονται, αν θέλετε, μερικέ υπερβολέ πάνω στην οργή και στο θυμό, και αυτά δεν θα και πρέπει να είμαι. τα Όχι, είναι απολύτω μπορείτε, μπορείτε να κάτσετε απέναντί του. Εγώ σα είπα ότι μετά η, η, υπήρχε μια ομάδα <σκυλίως> γονέων που σα εξηγώ δεν είναι. Γιατί είναι, είναι, είναι πολλοί συγγενεί, δεν είναι. <σκυλίως> ναι, ναι, προφανώς, συγγενείς θυμάτων, βέβαια, βέβαια. Ε, υπάρχουν Άλιστα. συγγενεί θυμάτων. Υπάρχουν συγγενεί οι οποίοι είναι από του τραυματίε. Ε, οπότε, ναι, εγώ δεν έχω αντίρρηση και μάλιστα, μάλιστα. με εντυπωσίασε το γεγονό ότι μερικοί από αυτού, ένα μικρό αριθμό, mm. είπαν ότι εμεί δεν έχουμε πρόβλημα για να μιλήσουμε να μαζί σου. Και το κάναμε τηλεφωνικά τουλάχιστον. Το κάνα το κάνα Ευχαριστούμε, Εμέα. κύριε Υπουργέ. Καλή σα μέρα σας και καλή σα Ευχαριστώ. ευχαριστώ.